Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστό. Ονομάζομαι Παξιμαδάς Χρήστος. Είμαι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαιτολογίας και Διατροφής και του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που με εξέλιξαν πρόεδρο αυτής της Επιτροπής, ενός πολύ σημαντικού event, ίσως του μεγαλύτερου event στο χώρο μας. Και είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και ό,τι σας απασχολεί γενικότερα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λέγομαι Αλεξία Κατσαρού. Είμαι η πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Συνεδρίων. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που με εξέλιξαν να αναλάβω αυτή τη σπουδαία θέση. Είμαστε εδώ για όλες τις ερωτήσεις. Είμαστε 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του συνεδρίου. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά τους τελευταίους μήνες για αυτό το συνέδριο και είμαστε ειλικρινά περήφανοι για τη δουλειά που έχει γίνει και θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Ωραία. Να ξεκινήσω με κάποιες γενικές πληροφορίες που σίγουρα θα τις ξέρουν περισσότεροι. Το συνέδριό μας είναι 24 με 26 Νοεμβρίου, ημέρα από Παρασκευή έως Κυριακή, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στο γνωστό μας που τα τελευταία χρόνια γίνεται εκεί. Ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από συνέδρους. Οι εγγραφές μέχρι στιγμής αγγίζουν τις 1.500. Νομίζουμε ότι το φράγμα των 1.700 ή των 2.000 θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε αρκετές διαλέξεις, θα τα κάνουμε και σε νούμερα αυτά. Έχουμε αρκετές διαλέξεις, κοινικά φροντιστήρια, στρογγυλά τραπέζια, ελευκώσεις, αναπτυμένες και προφορικές ανακοινώσεις. Θα τις κάνουμε σε λίγο σε αριθμό ή να τις πούμε από τώρα. Μπορούμε να πούμε και από τώρα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 8 διαλέξεις, έχουμε 4 δορυφορικές διαλέξεις, 9 κλινικά φροντιστήρια, 17 στρογγυλά τραπέζια, 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια, 48 προφορικές ανακοινώσεις και 46 αναπτυμένες. Είμαστε στα επίπεδα που ήταν και στο προδιετίας συνέδριο και σε κάποιες μέρους κατηγορίες είμαστε και λίγο παραπάνω. Εγώ να προσθέσω ότι θα υπάρξει και ένα προσυνεδριακό σεμινάριο την 5η 23 Νοεμβρίου στον Ευαγγελισμό, όπου το θέμα του θα είναι το How to Write a Systematic Review. Είναι ένα Cochrane Seminar, να το θέσω έτσι, και εκεί οι θέσεις θα είναι περιορισμένες. Γι' αυτό πιαστείτε. Τέλεια. Πολύ ωραία. Να πω επίσης από τη μεριά μου ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις εταιρείες οι οποίες μας στηρίζουν και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πραγματικά μας έχουν σταθεί στο πλευρό μας πάρα πολύ σημαντικές εταιρείες. Έχουμε 3 πλατινένιους χορηγούς, έχουμε 3 αγγελούς χορηγούς, έχουμε 7 χορηγούς και έχουμε και 8 υποστηρικτές, όπου είναι τόσο από εταιρείες τροφίμων όσο και από φαρμακευτικές εταιρείες. Κάποιες μάλιστα είναι και νεότερες που δεν τις έχουμε δει σε παλαιότερα συνέδρια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η βοήθειά τους, χωρίς μάλλον τη βοήθειά τους, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το συνέδριο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Να περάσουμε σε κάποια άλλα στοιχεία. Μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά με κάποια στοιχεία του προγράμματος. Το τι δηλαδή θα παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι και το λέω που θα παρευρεθούν εκεί. Μπορείτε να ξεκινήσετε με όποια σειρά θέλετε και με τα θέματα που πιστεύετε εσείς ότι είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Ωραία. Πάμε. Καταρχάς, το πρόγραμμα είναι και της Παρασκευής και του Σαββάτου και της Κυριακής. Είναι τόσο και στις 3 αίθουσες πρακτικά, στις οποίες θα εξελίσσεται το συνέδριο, στην κεντρική, στη μεγάλη παράλληλη και στις 2 μικρές παράλληλες βασικά. Είναι πάρα πολύ γεμάτο, είναι πολύ πληθές. Θα αγγίξουμε θέματα της καθηγητικής νόσου, θα αγγίξουμε θέματα τεχνολογίας, θα αναπτυχθούν θέματα γύρω από την παχυσαρκία και τη διατροφική συμπεριφορά, τη ρύθμιση της όρεξης. Το personalized nutrition θα το δείξουμε αρκετά, δηλαδή την εξατομικευμένη διατροφική, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γύρω από το γονιδίωμα και την τροφή, θέματα γονιμότητας και εγκυμοσύνης, θέματα καρκίνου, αναπλασιών και άλλα θέματα κλινικής διατροφής. Τροφικές αλλεργίες, επίσης. Κάναμε μια πρώτη έτσι, ανασκόπηση γενικά στη θεματολογία του συνεδρίου. σακχαρώδης διαβήτης δεν μπορούσε να λείπει. Και κάποια επιμέρους θέματα, όπως ας πούμε η εναλλακτική, ας πούμε, η συμπληρωματική ρόλη του διαιτολόγου, ο διαιτολόγος ως blogger ή ο διαιτολόγος ως συγγραφέας βιβλίων μαγικής. Τι άλλο, αθλητική διατροφή, μπορούμε αν θέλετε να πούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εννοείται. Ωραία. Σε κάποια θέματα από αυτά να δούμε που έχουμε νέα επιστημονικά δεδομένα, θα δώσουμε τις πληροφορίες στον διαιτολόγο. Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε τότε με την παχυσαρκία, που είναι ένα ζήτημα πλέον. Για τον διαιτολόγο, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν αναλύοντας κάποια επίκαιρα θέματα παχυσαρκίας, και αυτό θα γίνει το Σάββατο το πρωί. Πρωί-πρωί, μάλιστα. Ενδεικτικά να αναφέρω, ας πούμε, ότι ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε είναι τα προβλήματα του ύπνου και την παρέμβαση του διαιτολόγου στο παχύσαρκο ασθενή, το ρόλο του στρες στη διαχείριση του σωματικού βάρους, καθώς επίσης και τι νεότερο ισχύει όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή της παχυσαρκίας, πρακτικά. Επίσης, θα συνεχίσουμε στο ρόλο της ρύθμισης της όρεξης και του εγκεφάλου όσον αφορά τη διατροφική συμπεριφορά και το σωματικό βάρος. Θα μιλήσουμε αρκετά για το υποθάλαμο. Έχουμε σπουδαίο μιλητή γύρω από αυτό το θέμα, τον Αλέξανδρο Μιρά. Τέλος πάντων, είναι Έλληνας που έχει όμως μας έρχεται από το εξωτερικό. Επίσης, θα ασχοληθούμε με τις επιμέρους αισθήσεις του φαγητού, κατά την κατανάλωση τροφής, κατά την κατανάλωση του γεύματος και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση της όρεξης. Μετά θα συνεχίσουμε επίσης όσον αφορά το κομμάτι της παχυσαρκίας, την ίδια ημέρα Σάββατο, μετά όμως, αργότερα στο πρόγραμμα, θα συζητήσουμε τι είναι η δευτεροπαθής παχυσαρκία και ποιος είναι ο ρόλος ποια είναι η φυσιολογία του λιπόδου ιστού και πώς αυτός τι νεότερο ισχύει για την συμβολή του στην παχυσαρκία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό φροντιστήριο που γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, με σπουδαίους ομιλητές. Για παράδειγμα, πώς επηρεάζει η κατανομή και η φυσιολογία του λιπόδους ιστού στην διατήρηση και στη μείωση πρακτικά του σωματικού βάρους, καθώς επίσης και ποια είναι η έννοια της χρονοδιατροφής και πόσο σημαντικός είναι αυτός ο παράγοντας στη σύνταξη διαιτολογίου απώλειας βάρους. Αυτό όσον αφορά την παχυσαρκία των ενηλίκων. Θα θίξουμε όμως και ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον τραπέζι γύρω από την ρύθμιση του βάρους στα παιδιά, είναι οι γωνιακές πρακτικές. Αυτό θα συζητηθεί την Παρασκευή το πρωί. Οι γωνιακές πρακτικές όσον αφορά τη σύντηση των παιδιών τους, καθώς επίσης και ποιος είναι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ρύθμιση του βάρους των παιδιών. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι της παχυσαρκίας. Τέλεια. Εδώ πέρα βλέπω, μας έχει έρθει και μία ερώτηση από τον Ιωσήδρα που μας λύγει από το πρωί. Και μάλιστα συμβαδίζει και με αυτό που ανέφερες, ο διαιτολόγος ως blogger. Καλείτε, δεν ξέρω ποιος από τους δύο θέλει να μας πει περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά και η σύνδεση που έκανε με τις συνταγές. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραπέζι το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μετά το lunch break, δηλαδή από τις 3:30, γύρω στις 3:30, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει συγκεκριμένο λοιπόν θέμα, ο διαιτολόγος ως blogger, πρακτικές συμβουλές για νέους bloggers. Θα το αναπτύξει η κυρία Κατερίνα Βασιλάκη, συνάδελφος. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και ουσιαστικά θα δούμε, θα αφήσουμε την ομιλήτρια να μας βάλει μέσα στη σκέψη της και όχι μόνο στην εμπειρία της, αλλά και στην ανάλυση που έχει κάνει γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά ο στόχος αυτού του τραπεζιού ήταν ουσιαστικά να αναλυθούν και να διερευνηθούν εναλλακτική ρόλη ή τέλος πάντων συμπληρωματική ρόλη του διαιτολόγου. Το τραπέζι συνεχίζει με το θέμα υγιεινή διατροφή παιδιών, μετατρέποντας τη μαγειρική σε παιχνίδι. Επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα τελειώσει με το θέμα θυσιάζοντας τη γεύση στο βωμό της υγιεινής διατροφής. Γιατί πρέπει να μας τιμήσουμε τα διαιτολογικά προγράμματα και πώς να το πετύχουμε. Νομίζω να μας λατρέψουμε αυτό. Ξέρετε, γενικά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μία άποψη ότι η θεματολογία του συνεδρίου ήταν κάπως παρόμοια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι το φετινό συνέδριο έχετε να δείξει το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει θεματολογία η οποία πρώτη φορά θα ακουστεί σε πανελλήνιο συνέδριο. και γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και η Επιστημονική Επιτροπή. Τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος μας ήταν να θίξουμε, να αναπτύξουμε όποιο πιθανό θέμα μπορεί να αφορά το σύγχρονο διατροφολόγο. Γι' αυτό και θα δείτε ότι έχουμε θέματα τόσο κλινικής διατροφής, όσο και κλασικά θέματα παχυσαρκίας, αλλά και πάρα πολλά άλλα που αγγίζουν κάθε ηλικία. Ας πούμε, θα αναφερθούμε και στην τρίτη ηλικία. Αλλά προσπαθήσαμε έτσι να είναι όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο και πιο πλήρες το πρόγραμμα, για να ενημερωθούμε, να είμαστε έτσι updated σε όλα τα επίπεδα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Χρήστα, θέλεις να συνεχίσεις εσύ με κάποια θεματολογία που θες να μας αναφέρεις? Ναι. Παραδείγμα από το θέματός μου και της ιδιότητάς μου, απλά εγώ έχω δώσει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στα κλινικά φροντιστήρια, που σε σχέση με πριν από 2 χρόνια είναι τα διπλάσια που θα συμβούν σε αυτό το τριήμερο του συνεδρίου μας. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στην κοιλιοκάκη, στο θέμα της κοιλιοκάκης και με θεματολογία τρώγοντας έξω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου μας ρωτάει για τη συγκεκριμένη πάθηση, αν οφείλεται σε κάποιους παράγοντες περιβαλλοντικούς ή αν είναι κάτι πιο σημαντικό. Και πλέον νομίζω ότι οι απαντήσεις θα δοθούν στο συγκεκριμένο σεμινάριο και εδώ να αναφέρω για τους συναδέλφους που πιθανόν να ρωτήσουν ότι είναι και δωρεάν. Κάποια από τα κλινικά φροντιστήρια, έχει σταλεί και το κατάλληλο newsletter, είναι δωρεάν και κάποια άλλα έχουν ένα κόστος 10 ευρώ. Ένα φροντιστήριο το οποίο αξίζει της προσοχής μας επίσης είναι ένα evidence-based medicine. Πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί σε συνέδριο. Αυτό είναι με κάποια μικρή συμμετοχή, αλλά νομίζω πως αξίζει τον κόπο για κάτι τέτοιο. Έχουμε μια ερώτηση. Θα είναι περιορισμένες οι θέσεις? Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και θα υπάρχει και σειρά προτεραιότητας. Έχουμε μια τάξη περίπου πόσα άτομα σε κάθε κλινικό φροντιστήριο ή αυτό? Όχι, αυτό είναι στην πορεία για να μιλάμε τη συμμετοχή. Και το ίδιο μάλιστα ισχύει και για τα ελληνικώσεις, έτσι, η σειρά προτεραιότητας. Ναι, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Όπου σε αυτά υπάρχει ένα κόστος συμμετοχής αναλόγως και με τον αριθμό του ελέγχου που θα συμμετέχουν. Αν θέλετε λίγο να κάνω ένα update, μια συμμετοχή σε ένα LLL είναι στα 30 ευρώ, για 2 LLL είναι στα 50 και στα 3 LLL είναι στα 70 ευρώ. Έτσι. Αυτά είναι για τους ήδη γεγραμμένους στο συνέδριο. Αν κάποιος δεν είναι γεγραμμένος στο συνέδριο και θέλει να συμμετάσχει στα συγκεκριμένα LLL, αντίστοιχα είναι 40, 70 και 100 ευρώ για 1 και 2, 3 LLL. Και να παρευρεθεί σε αυτά τα συγκεκριμένα σεμινάρια που θα βρει. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία και πιστεύω ότι και κάποιοι αυτό δεν το γνωρίζουν, οπότε είναι καλό να ξέρουν τις δυνατότητες. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για το LLL πριν περάσω στην επόμενη ερώτηση? Να πω απλά ότι τα LLL είναι την Παρασκευή, ένα LLL την Παρασκευή 24 του μήνα στις 10 με 2 και τα άλλα 2 είναι το Σάββατο 10:30 με 2:30 και το άλλο 3 με 7. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Να κάνω μια ερώτηση από θέματα ψυχολογίας στο συνέδριο. Τι υπάρχει? Το επόμενο πράγμα που θέλω να πω. Μας προλάβαμε συνάδελφοι. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο τραπέζι ψυχολογίας. Χώρια που θα αγγίξουμε καταρχάς λίγο τις γονεϊκές πρακτικές, που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε οργανώσει ένα τραπέζι ψυχολογίας, στο οποίο θα αναφέρω και τα θέματα, γιατί είναι πολύ έτσι. Πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με το θέμα κριτική αξιολόγηση της πληροφορίας για την απώλεια του σωματικού βάρους. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή να αναλύουμε το πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε πιο σωστά τι υπάρχει βιβλιογραφικά γύρω από τη ρύθμιση του σωματικού βάρους, πάντοτε όμως υπό το πρίσμα και του ψυχολογικού παράγοντα. Θα συνεχίσουμε το θέμα ψυχολογικοί παράγοντες και διατροφικές συμπεριφορές που μπορεί να εμποδίζουν μακροχρόνια την απώλεια και τη διατήρηση του σωματικού βάρους. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια αναφορά γύρω από το τι είναι αυτό που μπορεί να εμποδίζει χώρια από τη γνώση που ήδη υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και τους βοηθούμε, τι είναι αυτό που μπορεί να τους επηρεάζει σε ψυχολογικό επίπεδο, ενδεχομένως από πιο υποσυνείδητο επίπεδο, και δεν μπορούν να ρυθμίσουν το σωματικό τους βάρος μακροχρόνια. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το μια επιπλέον αναφορά στις τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς, της διατροφικής συμπεριφοράς για τον έλεγχο του βάρους, πολύ practically, στην πράξη, έτσι. Και τέλος, ένα θέμα γύρω από την αρνητική εικόνα σώματος και ποιος ο ρόλος του διαιτολόγου σε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το ποια θέση παίρνει ο ίδιος ο διαιτολόγος απέναντι σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο θα αγγιχτεί νομίζω με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Πότε θα είναι αυτή η παρουσίαση? Αυτό είναι το Σάββατο το απόγευμα, λίγο πριν τη λήξη, γύρω στις 5:30-6, νομίζω είναι το απόγευμα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Σάββατο απόγευμα. Σάββατο απόγευμα. Ακριβώς. Τέλεια. Είναι ενδιαφέρον κομμάτι, ειδικά η ψυχολογία, νομίζω. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία και τον επόμενο καιρό να θίξουμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ έτσι, νέο. Κατανοούμε οι συνάδελφοι ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά, στην καθημερινή διαιτολογική μας πρακτική και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια που έρχονται είναι ένα κομμάτι το οποίο θα χρειαστεί έτσι, να τρυφήσουμε ακόμα περισσότερο. Επαγγελματίες. Είναι απαραίτητο κάτι να απαραίτητο. Πραγματικά πάνε παρέα με την εντελώς. Τέλεια. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο για την ψυχολογία, να δούμε αθλητικά θέματα. Τι θα αναφερθεί στον αθλητισμό. Λοιπόν, επίσης παραμένουμε το Σάββατο το απόγευμα. Το Σάββατο, νομίζω το μεθεπόμενο, είναι γεμάτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα κλινικό φροντιστήριο αθλητικής διατροφής, στο οποίο θα αναπτυχθούν τα βασικά σημεία του position statement και του τελευταίου position statement. Ακριβώς. Θα συνεχίσει λίγο πιο μετά στον χρόνο. Είναι τοποθετημένα έτσι μεταξύ, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει και τα τρία θέματα γύρω από την αθλητική διατροφή, να μπορέσει μπαινοβγαίνοντας στις αίθουσες να τα παρακολουθήσει. Συνεχίζουμε με μια διάλεξη της διαχείρισης του αθλητή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, έχουμε ένα στρογγυλό τραπέζι γύρω από τη διαχείριση επαγγελματικών αθλητικών ομάδων. Η θεματολογία του λίγο πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με τη δεξιότητα της επικοινωνίας σε αθλητικούς επιστήμονες. Επίσης, άλλο ένα θέμα είναι η οργάνωση του διαιτολογικού τμήματος ποδοσφαιρικής ομάδας. Και άλλο ένα είναι η διατροφική υποστήριξη μετά από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Που θα έχουμε ξένα μιλητή, εξαιρετικό. Τον Μπίτρο Χαϊδανία είναι εξαιρετικός. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που παίρνουμε έτσι και πληροφορίες. Και μιας και αναφέρομαι ξένους ομιλητές, να πούμε ότι έχουμε και πολύ βασικές διαλέξεις την Παρασκευή και το Σάββατο από σπουδαίους ξένους ομιλητές. Η μία διάλεξη είναι, θα λέγαμε, και η εναρτήρια διάλεξη. Τώρα αλλάζω το θέμα της αθλητικής, αλλά νομίζω ότι το φέρνω και είναι πάρα πολύ σημαντικές διαλέξεις. Η μία είναι του Philip James από τον WHO, ο οποίος έχει ασχοληθεί κυρίως με την παχυσαρκία, αλλά όχι μόνο. Είναι ένας εξαιρετικός ομιλητής και μια σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο. Το θέμα του είναι Changing the Food Chain as well as Healthcare for Real Societal Benefit. Είναι το θέμα που αποφασίσαμε από κοινού να αναπτύξει. Είναι η ενακτήρια διάλεξη την Παρασκευή το πρωί του συνεδρίου. Και το Σάββατο έχουμε τον κύριο George Klingle, ο οποίος θα αναφερθεί σε ένα θέμα με τίτλο Nothing is ever wasted. Η λογική αυτού του θέματος, αυτής της διάλεξης, έχει να κάνει με το ότι υπάρχει τόσο πάρα πολύ πληροφορία γύρω από τις διάφορες δίαιτες και τα διάφορα διαιτητικά σχήματα που υπάρχουν. Και νομίζω ότι εκείνος θα κάνει μια πολύ ωραία έτσι, περιγραφική ανάλυση του τι υπάρχει και τι παίρνω από το κάθε τι. Ότι ίσως δεν είναι το ένα καλό και το άλλο κακό ή το ένα χειρότερο και το άλλο καλύτερο, αλλά τέλος πάντων κάτι παίρνουμε από όλα αυτά, όλες αυτές τις αναφορές που έχουν γίνει. Οπότε νομίζω ότι θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι, σφαιρική προσέγγιση γύρω από τις διάφορες διαιτητικές προσεγγίσεις που έχουν υπάρξει κατά καιρούς. Και είναι εξαιρετικός ομιλητής. Γι' αυτό και εγώ θα πάρω, συγγνώμη, γι' αυτό και εγώ θα πάρω την μπάσα αυτή που λες για τα διάφορα διατροφικά σχήματα. Για να δώσω λίγο και, και στους συναδέλφους μας την πληροφορία ότι την Κυριακή υπάρχει επίσης ένα μεγάλο debate διατροφικό. Σωστό. που έχει να κάνει με το βιγκανισμό. Θα κρατάγατε λίγο να μας τα πείτε πιο μετά. Αυτό ξέρουμε όλοι τι μεγάλο debate είναι. Πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού πλέον είναι βίγα. Θα έχουμε δύο εξαιρετικούς ομιλητές, από τη μία Παπόλο Φαρατζιάν και από την άλλη Πινελόπη Δουβογιάννη, όπου θα μας μιλήσουνε. Πιστεύω ότι θα μας κλείσουν. Ωραία. Τις όποιες απορίες υπάρχουν για το ποια επιλογή να κάνουμε. Και για να συνεχίσω στο πρόγραμμα της Κυριακής, αν μου επιτρέπεις, Αλεξία, μιας και αναφερθήκαμε στα κοινωνικά δίκτυα, η πρώτη ομιλία της Κυριακής έχει να κάνει με την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων στην εντροφική επιλογή σε βάρος των παιδιών, για το βάρος των παιδιών. Έτσι. Και επίσης, αν υπάρχουν και κάποιες αποτελεσματικές γονεϊκές πρακτικές στη διατροφή του παιδιού και την πρόληψη της παιδικής παρυσαρκίας με ομιλητήρια την Άννα την Κανδαράκη. Νομίζω ότι και η Κυριακή πλέον έχει αρχίσει να αποκτάει το ενδιαφέρον της. Νομίζω να αναφερθεί στην Κυριακή, Χρήστο, γιατί κολλήσαμε στην Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και εκεί υπάρχει η Κυριακή και τις έχουμε βάλει πολύ. Υπάρχει η Κυριακή, πάντα είναι ανεργημένη η Κυριακή στα συγκεκριά μας. Αλλά νομίζω ότι με αυτά τα δύο θέματα μπορούμε να καλύψουμε μεγάλο μέρος των αναγκών των συναδέλφων. Και φυσικά, σαν κλείσιμο των ομιλιών, έχουμε τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Στα καρδιομεταβολικά νοσήματα θα είναι η κυρία Παρασκευή Τεντοπούλου, για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα του 2016 και του 2017 θα είναι η κυρία Κοντογιάννη και για την κλινική διατροφή θα είναι η Παρασκευή Τεντοπούλου. Η Καλλιόπη Καράτζη για τη διατροφή των παιδιών και των εφήβων και η Αλεξάνδρα Ιωργίου για το τι νεότερο υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, τα θέματα υγείας συγκεντρώνονται στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα της Κυριακής ή υπάρχουν και μέσα στις υπόλοιπες ημέρες? Είπατε και στα διαβήτη από πριν και με την παξαρκία συνδέονται αρκετά. Μπορούμε να αναφερθούμε και περαιτέρω. Αν θέλετε να μας πείτε μερικά ακόμα έτσι, θα είναι μέσα στις ημέρες τις πρώτες. Θέλεις να αναφέρεις κάτι? Ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρώ ότι είναι τη Παρασκευή τη διατροφή στην τρίτη ηλικία. Ναι, που είπαμε τρίτη ηλικία. Και το γαστρεντερικό σύστημα. Αρχικά να πούμε ότι στο βιβλίο τραπέζι για την διατροφή στην τρίτη ηλικία είναι από την Κρέσπεν, έτσι. Ακριβώς. Η θεματολογία της είναι για την υγιή γύρανση, διατροφή και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, που θα το παρουσιάσει η κυρία Μέλια Νακούλια. Και μετά υπάρχει και επίσης ένα σημαντικό και ωραίο debate, διατροφικός περιορισμός στην τρίτη ηλικία, ο συμβάλλοντας στη μακροζωία από τον κύριο Χρήστο Δερνεθέζη και από τον Μιχάλη το Χοδάκη οδηγώντας την υποθρεψία. Μεγάλο debate και αυτό για την τρίτη ηλικία. Έτσι. Για την τεχνολογία αναφερθήκαμε, που θα είναι το τελευταίο στο εμπειλό τραπέζι που θα γίνει την Παρασκευή, έτσι, στις 6:04 μέχρι τις 7, τεχνολογία και μελλοντικές προκλήσεις. Με προεδρεύω τον κύριο Παπαλαζάρου, υπάρχουν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές που θα παρουσιαστούν, ώστε να μπορούσαν να βελτιώσουν τη δίαιτα και τον τρόπο ζωής. Και τι άλλο ξεχνάμε για την Παρασκευή? Νομίζω ήδη έχετε καλύψει μια μεγάλη γκάμα θεματολογίας. Δηλαδή, ακόμα και αν ξεχνάτε κάτι, σίγουρα ξεχνάμε αυτά που έχουν ακούσει. Να πω εγώ, γιατί θέλω να τις ευχαριστήσω, τις εταιρείες που μας στηρίζουν και κάποιες δορυφορικές διαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν. Η Unifarm κάνει μια δορυφορική διάλεξη, η οποία είναι... Να το δω... Εδώ... Είμαστε στην Παρασκευή, έτσι? Ναι. Ωραία, ναι. Είναι μια επίδραση της μειωμένης κατανάλωσης του αλατιού στην πρόληψη των καρδιαγγειακών εισεβαμάτων. Έτσι, η αυγενική χορηγία της Unifarm. Επίσης, λίγο πιο πριν στη 1 η ώρα υπάρχει η δορυφορική διάλεξη με την αυγενική χορηγία της Unifarm, τροποποίηση διατροφικής συμπεριφοράς versus ιατρική πρακτική για τη μείωση της υπερχολυστερολεμίας. Αυτές την άλλη 1 το Σάββατο. 2 το Σάββατο. Είναι... Θέλεις να αναφερθείς, Χρήστο, την δορυφορική διάλεξη? Είναι η δορυφορική διάλεξη με την αυγενική χορηγία της Coca-Cola. Είναι η ασφάλεια των αλληλοθερμιδικών υλικαντικών και η χρήση τους από τη βιομηχανία τροφίμων, από την κυρία Μαριλίνα Τσιτσόνη. Και λίγο πιο μετά είναι η δορυφορική διάλεξη της Τούνε Καφέ για την ευεργετική δράση του καφέ και ιδιαίτερα του κρύου καφέ στην γαστρεντερική λειτουργία, στους δείκτες στρες και στους δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου, από την κυρία Αλεξία Κατσαρού. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς και αναφερόμαστε σε διαλέξεις, έχουμε και μια άλλη εξαιρετική διάλεξη το Σάββατο, επίσης μετά το lunch break, της κυρίας Sylvia Έσκοτ Στάμπ, η οποία είναι συγγραφέας βιβλίων, είναι σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο και θα αναφερθεί σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε διαιτολόγους και λέγεται Food Master Rich to Teach, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω, αλλά θα παρακολουθήσετε. Αυτό αξίζει το κόπο και λίγο το μυστικό. Τέλεια, ακριβώς. Και φυσικά όλα μετατραπεί στην Κυριακή γύρω από τα τρόφιμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί θα αναφερθούν πάρα πολλά καινούργια πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα. Ένα άλλο ένας τομέας που είναι ταχαίως εξελισσόμενος. Νομίζω έχετε καλύψει πλήρως τις ανάγκες των διαιτολόγων αυτή την περίοδο. Όχι πλήρως, γιατί μένει να έρθουν να δούμε το συνέδριο. Καλά, έτσι. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία θεματολογία. Νομίζω έχετε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πω κάτι τελευταίο μόνο. Εννοείται. Θα ήθελα οι συμμετέχοντες και οι σύνεδροι όσο δυνατόν νωρίτερα την Παρασκευή, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους, αλλά ακόμα και αυτοί που την έχουν πραγματοποιήσει, να έρθουν εγκαίρως στον χώρο του Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για να μην υπάρχει αυτή η κοσμοσυρωή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά έστω σε έναν μικρότερο βαθμό. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και σας περιμένουμε να δούμε. Απευθύνεστε και σε φοιτητές, έτσι, για να μην ξεχνιούνται και όσοι μας ακούνε. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη έτσι πολύ ποσότητα φοιτητών που έχουν γραφτεί, αλλά. Οι φοιτητές και αν πρέπει να έρθουν να ακούσουν. Οι φοιτητές πραγματικά μέχρι στιγμής είναι κοντά στους 800 που έχουν εγγεγραμμένοι. Νομίζω ότι περιμένουμε ακόμα περισσότερους από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, αλλά και τα δημόσια που υπάρχουν. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο συνεδρίο μας. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας δούμε λοιπόν από κοντά, γιατί θα είμαστε και εμείς εκεί εννοείται. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και ήρθατε και έτσι δώσαμε πληροφορία στους συναδέλφους μας. Από εμένα, γεια σας, καλή επιτυχία και θα τα δούμε από κοντά πλέον εκεί. Πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε. Επειδή είναι ραντεβού. Ραντεβού εκεί.